έχουμε ζήσει πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια και με πυρκαγιές και με χιονοθύελες που πέφτουν τα δίκτυα και του ίντερνετ και του ηλεκτρικού ρεύματος βεβαίως. Και μπαίνουμε στο τραζιστοράκι που είπατε και στο ραδιόφωνο για να ενημερωθούμε. Πολλά παραδείγματα και φαντάζομαι και σήμερα είναι επίκαιρο το θέμα μας, διότι διαβάζω, βρίσκομαι εκτός νησιού βέβαια και διαβάζω τα διάφορα προβλήματα που έχει και η Μυτιλήνη με τις βροχοπτώσεις. Για παράδειγμα, εμείς στο Πανεπιστήμιο δεν έχουμε δίκτυο αυτή τη στιγμή. Έχουν πέσει τα δίκτυα και το email κλπ. Ναι. Πολύ επίκαιρο. Το ραδιόφωνο όμως είναι εδώ, μεταδίδει πληροφορίες, ενημερώνει και είναι νομίζω ότι το πιο άμεσο και το πιο αγαπημένο μέσο επικοινωνίας. Ακριβώς. Και ναι. Ναι, κύριε Καλαμακίδη. Ναι, πείτε μου για να... Απλά ήθελα να πω ότι και με αφορμή και την τελευταία φωτιά στα Βατερά, όπου εκεί ο ρόλος μας ήταν ουσιαστικός, αφενός ενημερώναμε μέσω του ραδιοφώνου και υπήρχε μια ενημέρωση, αλλά και παλαιότερα σε μεγαλύτερες φωτιές που έπληξαν στη Λέσβο, όπου εκεί το πρόγραμμά μας, και τότε ήταν βέβαια το πρόγραμμά μας 12ωρο, ενημερώναμε συνεχώς τον κόσμο για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθεί και μάλιστα όταν χρειαζόταν η μεταφορά ενός νεφροπαθούς να γίνει στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου μέσω του ραδιοφώνου είχαμε κάνει τη σχετική αγγελία για να σωθεί ο άνθρωπος και να μεταφερθεί με ασφάλεια στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ακριβώς, και η τελευταία μου εμπειρία που είναι από τη μεγάλη φωτιά των 25.000 στρεμμάτων που είχαμε στα Βατερά πριν από 1,5 περίπου χρόνο, ο ρόλος της ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, το ραδιόφωνο, ήταν κέριος και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Θυμάμαι αναμεταδόσεις που γινόντουσαν τότε σε σχέση με την πυρκαγιά και την εκένωση του οικισμού των Βατερών, αλλά και κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών που τα μέτωπα υπήρχαν ακόμη στην ευρύτερη περιοχή, και πολύ επίσης σημαντικό, όλη η προσπάθεια που γίνεται μετά από την πυρκαγιά για την αποκατάσταση αυτής της καταστροφής στα Βατερά. Και όπως ξέρουν οι ακροατές σας, η ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και εσείς προσωπικά και οι υπόλοιποι συναδελφοί σας είναι πάντα εκεί πέρα για να οργανώνουν, να παρουσιάζουν, να διαχέουν την πληροφορία και την ενημέρωση προς πάσα κατεύθυνση μέσα από το ραδιόφωνο, και βοηθάνε και εμάς την επιστημονική δουλειά που κάνουμε σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και μάλιστα, αν θέλετε μια πληροφορία, μια που συζητάμε τώρα, λίγες εβδομάδες θα είναι έτοιμη και η μελέτη στην οποία συμμετέχετε και εσείς σαν ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου, η μελέτη για την αποκατάσταση της πυρκαγιάς των Βατερών, που γίνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ και ένα χρόνο περίπου. Πότε αναμένεται να παρουσιαστεί αυτή η μελέτη? Υπολογίζουμε να την παραδώσουμε την πρώτη μέρα της Άνοιξης, την Παγκόσμια Μέρα των Δασών και της Δασοπονίας, που είναι 21 Μαρτίου, ένα και κάτι μήνα από τώρα. Και βεβαίως θα μπορούσαμε να την παρουσιάσουμε σε μια δήλωση στη Μυτιλήνη με την πρωτοβουλία και της ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και της ΕΡΤ γενικότερα, να την παρουσιάσουμε κάποια στιγμή μέχρι το Πάσχα, το Μάιο δηλαδή, την όλη προσπάθεια.